Εχθές εδώ πέρα έγινε μία θεομηνία. Μία θεομηνία η οποία τα παιδιά δεν μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν. Χαθήκαν τα πάντα. Ζώα, περιουσία τους, καταστράφηκαν όλα. Πόσα ζώα χάθηκαν? Δεν ξέρω να σας πω. 40, 50, δεν ξέρω. Όσα ήταν μέσα στη Μάτρα μπορούσαν να τα συγκρατήσει και να τα προστατεύσει. Τα υπόλοιπα που ήταν έξω χαθήκαν, τα μικρά. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς έγινε? Το νερό έσπασε από εδώ πέρα πάνω, έχει ένα τοιχείο, χτύπαγε στο τοιχείο και γύρισε μέσα από τα κτήματα και πήρε ό,τι βρήκε μπροστά του. Το ύψος του νερού έφτανε πάνω από ένα μέτρο. Πέρναγε πάνω από τις μπαλέτες που έχουμε στη Μάντρα. Από εκεί και πέρα τα πήρε όλα, δεν άφησε τίποτα. Εκτός από ζώα, φαντάζομαι χάθηκαν και ζωοτροφές που είχατε παθεί. Τα πάντα. Δεν μπορούμε να βρούμε και τίποτα. Να γίνουμε και πιστικοί, γιατί τα ζώα τα παρέσυρε. Αυτά εδώ πέρα που είναι πανιά, διδυχτιά, μπλέξανε, σταθήκανε. Αλλά τα ζώα τα μικρά κολυμπάγαν και φεύγανε σαν καρδότσουφλα πάνω στο νερό. Χαθήκαν μέσα στο ποτάμι. Κρίμα, λυπάμαι. Η ζημιά πώς υπολογίζετε ότι είναι? Δεν μπορώ να εκτιμήσω, δεν μπορώ να σας πω. Σε λεφτά δεν ξέρω. Πρέπει να έρθει ο Λγά να εκτιμήσει, να δουν, να καταγράψουν και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα τι έγινε. Έχετε σκοπό να καταθέσετε τα αποζημίωση? Θα ζητήσουμε, φυσικά. Πώς θα σας δουν? Εγώ είμαι ο πεθερός του. Το παιδί ξεκίνησε από 20 χρόνια να τα φτιάχνει. Και σίγουρα πιο δύσκολο είναι το πλήγμα όσον αφορά το συναισθηματικό κομμάτι. Πάρα πολύ. Είναι πάρα στην παραγωγή, χρέη, υποχρεώσεις, οικογενειακές, στα ζώα τους. Χαθήκανε. Κρίμα. Έχει χαθεί όλο το ζωικό κεφάλαιο ή έχει μείνει ένα τμήμα? Όχι. Ένα μέρος. Αυτά που ήταν εκτός Μάντρας. Αυτά τα πήρα και τα χάσαμε τελείως. Δεν βρέθηκε τίποτα εδώ πέρα. Τίποτα. Τα είχε εδώ κοντά του να τα προφυλάζει, να τα ταΐζει και λέει δυστυχώς χαθήκανε. Τώρα τι θα κάνετε, θα μεταφέρετε την παραγωγή αλλού? Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πώς θα γίνει? Πρέπει να βοηθηθεί εδώ που είναι. Γιατί πρέπει να υπάρξει και κτήματα να υπάρξουν και σταυλισμός. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα αλλού. Πώς να πάει χειμώνα? Τώρα ξεκινάει ο χειμώνας. Χθες το μεσημέρι δέχτηκα τηλέφωνο από την πρόεδρο, την κυρία Παλιβάνη, ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα στο χωριό των Λάμπων Μήλων. Τα νερά κατεβαίναν μέσα από το δάσος και είχαν βουκάρει μέσα στα σπίτια, σε ορισμένα σπίτια. Αμέσως ενημέρωσα τον Δήμαρχο, έτρεξα εδώ στο χωριό, έφερα εργολάβο και μηχανήματα τα οποία, όπως βλέπετε, ανοίγουν και σκάβουν για να μην ξαναέχουμε τα ίδια και προσπαθούμε να διορθώσουμε και να λύσουμε ό,τι προβλήματα προέκυψαν από τον φοβερή νεροποντή που υπήρξε. Σε ποια άλλα χωριά σημειώθηκε πρόβλημα? Πρόβλημα είχαμε στη Σικούντα, είχαμε στο Ήπιος κάτι μικρά, είχαμε στη Γέρα, είχαμε στο Αμπελικό, κλείσανε δρόμοι, είχαμε κόψιμο δρόμο στη Δρότα, στο Ακράς. Προβλήματα είχαμε και από την περιοχή της Θερμής, στο Μπαλτζίκ, είχαμε προβλήματα. Προσπαθούμε να τα λύσουμε. Σήμερα δουλεύουμε σε 7 διαφορετικά χωριά και με ιδιώτες και με τα μηχανήματα του Δήμου. Σε ποια χωριά? Είμαστε στη Σικούντα τώρα, είμαστε στη Γέρα, είμαστε στα Μυστεγνά και στο Ακράσι. Και τώρα σας πω και η καθαριότητα, κυρία Αλεξανδρή, έστειλε τώρα εδώ το πλυντήριο για να πλύνουμε το δρόμο μέσα στο χωριό. Η μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι βλέπω είναι η Λαμπομήλη. Παραπάνω και μετά η Σικούντα. Το πρόβλημα εντός μία-δύο ημερών θα έχουν λυθεί, τουλάχιστον να μην ξαναγίνει αυτή η νεροποντή, θα είμαστε προετοιμασμένοι. Αν και ήμασταν προετοιμασμένοι, με την πρόεδρο είχαμε ανοίξει πολλά ποτάμια, αλλά εντάξει, ήταν πάρα πολύ το νερό. Αυτή τη στιγμή έχουν αποκατασταθεί οι βλάβες που υπήρξαν. Υπήρξε άμεση ανταπόκριση από τον κύριο Φραντζέσκο και γενικά από το Δήμο αλλά και την περιφέρεια. Ήρθε κατευθείαν το μηχάνημα, από το πρώτο τηλέφωνο ή αυτά στο μηχάνημα ξεκίνησε και δούλευε. Καθάρισαν τα φρεάτια που ήταν βουλωμένα από τα φερτά υλικά που κατέβασε από το βουνό. Έχει αποκατασταθεί το κύριο μέρος της βλάβης. Περιμένουμε τώρα και τα υπόλοιπα συνεργεία ώστε να καθαριστούν εντελώς. Τα σπίτια αυτά που πλημμύρισαν, ευτυχώς δεν είχε πολύ μεγάλες
καταστροφές. Η μεγάλη καταστροφή ήταν κάτω σε έναν ποταμό που πέρασε μέσα από δύο χωράφια και πήρε ζώα. Θα προσπαθήσουμε, μιλήσαμε και με τον κύριο Κουφέλο, με τον Ελγά, μήπως αποζημιωθούν οι άνθρωποι που υπέστησαν τις ζημιές με το ζωικό κεφάλαιο, ίσως και το φυτικό, γιατί δεν ξέρουμε πως έχουν υποστεί ζημιές και χωράφια. Θα ήθελα να πω και ένα ευχαριστώ και στην περιφέρεια, την οποία έχουμε άψογη συνεργασία με το Τμήμα της Πολιτικής Προστασίας και γενικώς με την περιφέρεια, με τον κύριο Πανάγου Κουφέλο, με τα παιδιά, τον κύριο Πετζέλη, τον κύριο Μαλιαρό. Κατευθείαν ήμασταν σε επικοινωνία και υπάρχει συνεργασία και προσπαθούμε να λύσουμε ό,τι πρόβλημα υπάρχει γενικά στο Δήμο Μυτιλήνης.